Μόνο αδιάφοροι δεν είναι οι κάτοικοι της πόλης για την κατάσταση που επικρατεί στο παραλίμνιο μέτωπο μπροστά σε ενδεχόμενες και αναγκαίες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα για τον καθένα να απολαύσει αυτή τη μοναδική περιοχή. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού από το Δήμο Ιαννητών, στο οποίο παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα του πρώτου εργαστήριου που περιέλαμβανε τις απόψεις των πολιτών σχετικά με το παραλίμνιο μέτωπο. Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, όπως εντυπωσιακή ήταν και η απογοήτευση των συμμετεχόντων για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Βασίλης Φλούδας, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα, κανείς δεν είναι ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα του παραλίμνιου μετόπου και στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες ζητούν παρεμβάσεις για πεζούς και ποδηλάτες. Την αξιολόγηση των ευρημάτων των ερωτηματολογιών που κατατέθηκαν στο προηγούμενο εργαστήριο προκύπτει ότι κανένας πολίτης, από αυτούς που συμμετείχαν τουλάχιστον, παρόλο που ήταν μικρό το δείγμα, δεν είναι ικανοποιημένος με την συνολική εικόνα του παραλιμνίου, ούτε με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και ζητούν επιτακτικά να αλλάξει η εικόνα του παραλιμνίου, να γίνει προσβάσιμη προς όλους, να είναι προσβάσιμη προς τους πεζούς και στους ποδηλάτες. Θα καταγράψουμε τις προτάσεις των συμμετοχόντων, θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπάρχει για το σκοπό αυτό. Βασικό συμπέρασμα ότι κανένας δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που έχει σήμερα το αστικό παραλίμνιο μέτωπο, με το 60% να είναι αρνητικό εντελώς και ένα 40% να είναι μερικώς ικανοποιημένο. Καμία θετική απάντηση. Οι 9 στους 10 που απάντησαν αρνητικά έχουν ωστόσο ως προορισμό το παραλίμνιο. Αυτό βαρύνει ακόμα περισσότερο το προηγούμενο αποτέλεσμα. Υπήρχαν ερωτήσεις για την προσβασιμότητα των πεζών και των ποδηλάτων προς και κατά μήκος του παραλίμνιου μετόπου και το κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι με την πρόσβασή τους προς το μέρος αυτό. Τα ποσοστά είναι... δεν υπάρχει ούτε μία θετική απάντηση. Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόσβαση προς το παραλίμνιο μέτωπο. Όσον αφορά τους πεζούς, κανένας επίσης δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόσβαση προς το παραλίμνιο μέτωπο και μόλις το 20% δηλώνει ικανοποίηση για την πρόσβαση κατά μήκος αυτού. Ανάλογη κατάσταση και με την πρόσβαση των ποδηλατών στο παραλίμνιο, κανένας δεν το θεωρεί επίσης ότι είναι προσβάσιμο και το 75% έχει πρόβλημα με την πρόσβαση κατά μήκος αυτού. Στο θέμα της ασφάλειας, σχεδόν περισσότεροι μάλλον από τους μισούς δεν νιώθουν ασφαλείς και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει προσοχής.